Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 20ο εκτεύχο τη συλλογή Αληθινά Ζωήφια. Το βρήκα πριν κανονικά στα περίπτωρα, από το βλέπουμε Παρασκευή. Δεν ξέρω, απλά ήθελα να σα δείξω και τα στρατιωτάκια σήμερα και να κάνουμε το special video με τα πολλά όπου φτιάσαμε την πρώτη κοσάδα. Απλά καθώ ήρθα τώρα εδώ για να το γυρίσω, είδα ότι έχει θέματα το στρατιωτάκι μου στο δικό μου φω. Οπότε θα, το, θα πάω να τα αλλάξω στο περίπτωρο πριν να ανοίξω τη συσκευασία για να μην μπλέξουμε με είδου επιστροφέ. Γενικά αυτό το προτείνω. Όποιο πάρει και δεν έχει ανοίξει τη συσκευασία. Ε, και είναι δει, α πούμε, κάθε συλλογή ότι κάτι δεν πάει καλά ή το έντομο του και αυτά σπίτι του μπορεί και να το πάρει το περίπτερο πίσω. αν θέλει να εξυπηρετήσει έτσι, γιατί αυτό θα το δώσει επιστροφή ε, στην χειρότερη, αν κάποιο δεν το πάρει. Οπότε, εγώ έτσι θα το κάνουμε στο ρετάκι για να μην μπλέκουμε με τα μάλλε διαδικασίε, με τη RADNET, το ράτσου πια αυτά, αλλαγέ και τέτοια. Ε, και μάλλον θα μείνει για αύριο. Δεν ξέρω αν θα προλάβω στο σπαστό μου, να τα αλλάξουμε και να ετοιμάσουμε για δίκιο. Θα βγει λίγο μεγάλο βίντεο, θα σα δείξω όλη την 20 με την βάση και με αυτά. Οπότε ίσω μείνει για αύριο για σαβατιάτικο special. Μαζί με τι συλλογέ που θα βρω σήμερα Παρασκευή. Κλασικού υπερήρε τη Marvel και τέτοια. Νομίζω κομιξάκια γενικά και τέτοια. Εδώ, τώρα στο 26 έχουμε την εξωτική μέλισσα από την Ινδία. Ευτυχώ που βγήκε έτσι αυτό το τεύχο. Γιατί όπω μα το έδειχνε στο προηγούμενο, νόμιζα ότι θα μπει αλλιώ στο πλάι. Ευτυχώ έκατσε έτσι. Θέλει προσοχή γενικά σαν τεύχο. Κάποιε ήταν αρκετά μικρέ. Κάποιε δεν είχαν αυτέ εδώ τι. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι δαγκάνη ή κάτι, δεν νομίζω να είναι δαγκάνη. Τέλο πάντων, αυτό που έχει, θα δούμε τώρα πώ το γράφει μέσα. Είναι μαύρη, είναι όμορφη και είχε πάρα πολλέ διαφορέ στα μεγέθη. Είχε κάποιε πάρα πολύ μικρέ, είχε και κάποιε πιο μεγάλε όπου εντάξει δεν μ' άρεσαν καθόλου εκείνε. Εγώ πήρα κάτι ενδιάμεσο. Θέλει λίγο προσοχή στα μεγέθη αυτά, γιατί είχε και αρκετέ μικρέ από ό,τι είδα. Τώρα εδώ εντάξει, η ρητίνη, πω, δεν είναι καθόλου καλή, είναι από τι πιο χαλιά που έχουμε δει και από θέμα κυτρινίνα και αραζουνιών. Αλλά δεν πειράζει, είναι καλή η μέλισσα μα. Η εξωτική Μέλισσα. Θέλω γενικά να δούμε και λίγο μέσα τι θα μα έχει. Νομίζω κάτι άλλο σε στυλ μέλισσα δεν πρέπει να είχαμε ξανά στη συλλογή. Ου, στο επόμενο τι έχουμε. ο ύλο διπλό, διπλόποδο, διπλόποδο τη Ινδία. Είναι περιοδικό συνθήκη αποθήκη δωρεάν. Και μάλλον και σε αυτήν θα είναι και τα αυτοκόλλητα. Γιατί δεν είχαμε αυτοκόλλητα πιο νωρί. Έχω περιγράψει εδώ. Θα είναι σαν σκουλίκι σε εισαγωγικά και αυτά. Οπότε έχω περιγράψει και ένα τέτοιο έντομο στην συλλογή μα. Τώρα εδώ να δούμε λίγο πληροφορίε. Εξωτική μέλισσα, ναι βλέπετε και εδώ που την έχει έτσι. Σε αγώνε. Ναι, σε αγώνε λέει, είναι σε Οκ, okay. κεφάλι, τρία ζεύγια βαδιστικών ποδιών, φτερά, κοιλία, σύνθετα μάτια, κεραίε. Πολύ άσχολε μέλισσε. Ταξινόμη και τέτοια μπαίνει στι μέλισσε. Απλά αυτή είναι μαύρη και λίγο πιο μεγάλη σε σχέση με τι δικές δικέ μα. Εντάξει, είναι εξωτική μέλισσα τη Ινδία. Ε, λογικά θα τσιμπάει κιόλα πιο άσχημα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, ακούστε και αυτό. Ένα είδο του γένου σε μεγά, όπω ονομάζεται πάνω αυτό, ονομάζεται η φάντρα. Λόγω τη συνήθειά του να ξύνει τρίχε από τα φυτά, σαν να τα ξένει χτερινή μαλλί. Οι τρίχε οι οποίε μεταφέρονται σε μια μπάλα συχνά τόσο μεγάλη όσο η μέλισσα, χρησιμοποιούνται για την επένδυση τη φωλιά. Α, ε, δίνουν τη φωλιά και αυτά, οκ. Okay. Ωραίο. Ενδιαφέρον, γιατί τα δούμε αυτά μέσα. Δεν είναι συνηθισμένε μέλισσε. Η εμφάνισή του στην ολοφάνεια είναι σίγουρα μέλη Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά μπορείτε να εντοπίσετε του τρόπου με του οποίου διαφέρουν από τι πιο γνωστέ μέλη Διαφέρουν τόσο στην ανατομία όσο και στη συμπεριφορά του. Οκ, okay, άρα έχουμε διαφορέ αυτέ εδώ. Κυλία, θώρα, καστερά, οματίδια, απλή οφθαλμή, κεραίε. Α, πάνω είναι η απλή οφθαλμή. Τα οματίδια, και εδώ είναι η σύνδετη οφθαλμή. Οκ, okay. και νομίζω φαίνονται και στο εδώ μα αυτά. Πόδια, κεραίε και τέτοια. Καλά κρυμμένο. Το καλαθάκι γύρι. Α, εδώ που βάζει τη γυρί. Έλα, φίλε, οκ. Okay. διαφορετικά Διαφορετικά μεγέθη και τέτοια αυτό που μα λέει. Κολυμπώντα τη γύρι σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, πια έχουμε την ε, ένα, η οποία ένα είναι μέλισσα εφάντρα. Ε, ναι, η μέλισσα εφάντρα είναι Το ένα μέλισσα φιλόκοπη μοσχό. What? Μέλισσα φιλοκόπτη ε, μοσχομπιζέλου. Όχι, okay, μοσχομπίζελου. Ε, μάλλον φιλοκόπτη μοσχομπίζελου. Ευρωπαϊκή μέλισσα κτίστη τεράστια μέλισσα ρητίνη, φιλοκόπτη μέλισσα κούκο, δύστιχτη, μέλισσα φιλοκόπτη. Όμορφη αυτή η δύστιχτη και ναι, ναι, έτσι μάλλον για αυτό το φωτο, σχεδιασμό που έχει εδώ λογικά. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Μέλισσα Κτίστη ή μόνο την Μέλισσα Φάλα, δεν ξέρω. Έχει και άλλα τώρα, δεν κάποια βασικά, α πούμε, και άλλα είδη μελισσών υπάρχουν και αυτά φαντάζομαι. Αγρικαλλιέργεια, λιβάδια, κήποι, τροπικά δάση, κυρία Ιδιαιτήματα εννοείται. Τίποτα δεν σταματά. Οκ, okay, εδώ η φωλιά, τροφή, οτοκία, συλλογή γύρι. Τίποτα για τη Βασίλισσα δεν μα λέει. Μια από τι αγαπημένε στροφέ μέλη σα είναι το ΒΒ. Το οποίο είναι λάθο. Μια από τι αγαπημένε στροφέ μέλη σα αφού του είδου λέγεται ΑΑ. Πρόκειται για ένα είδο φασολιού πολύ τριφερού και πολύ ωφέλιμο και στου ανθρώπου. Ε, ΑΑ δεν ξέρω. Εδώ το ΒΒ είναι το ΑΑ. Μήπω πρέπει έτσι να μένει. Είναι κάποια κωδική ονομασία αυτό. Δεν ξέρω. Ε, Ακριβώ. Όποιο θέλει, βοηθήστε με κάτι στα σχόλια. Μια ρηψοκίνδυνη ζωή. Ε, ναι, εντάξει, γιατί όπω είναι, έρχεται το πουλί τσάκι και έχει κάνει μια χαψιά για ημένη κούκο και αυτά. Και άλλε πληροφορίε εδώ. Κύριε εχθροί αράχνε, πουλιά και μέλισσε. Εντάξει, άλλε μέλισσε. Και οι σφίκε νομίζω είναι εχθροί του και στου κύριου εχθρού του. Δεν λέει τίποτα για την όλη φάση τη Βασίλισσα και αυτά. Ε, εντάξει, λογικά θα αναφέρει πληροφορίε. Θα, θα δω καμιά εικόνα τη Βασίλισσα και τέτοια. Ή ε, μπορεί να είδαμε και απλά μην το διαβάσαμε. Μικροί αρχιτέκτονε, φωλιά από φύλλα, φωλιά από ρετίνη, αδιάφορα είδη φωλιών. Φωλιά από λάσπη, φωλιά μέσα σε κέλυφο, έλα ρε, και μέσα σε κέλυφο. Φωλιά από τρίχε και ίνε. Ωραία φωλιά φαίνεται αυτή. Από τρίχε και ίνε, βλέπετε. Και ωραίε φωτογραφίε εδώ, μια συλλογή που έχει να μα διδάξει και πραγματάκια και τέτοια. Το, στο σπίτι στο χωριό. Στο σπίτι στο χωριό μπορεί να ακούγεται παράξενο αναλόγω που μέλησε σε μεγαχίλια όπω προφέρεται αυτό. Είναι από του πιο φυσικού και αποτελεσματικού επικονιαστέ. Είναι ακριβώ επειδή είναι τόσο αδέξιε στη συλλογή νέκταρ και γύρισε από τα λουλούδια. Κάτσε ρε, είναι από του πιο φυσικού και αποτελεσματικού επικονιαστέ. Είναι ακριβώ επειδή είναι τόσο αδέξιε. Ναι, στη συλλογή νέκταρ. Οι άνθρωποι το αναγνώρισαν και, και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Οκ. Okay. Για να βγάζουν νέκταρ, μη γύρι. μεγαλύτερη μέλισσα στον κόσμο. Έλα ρε, φιλεοφυσιοδίτη τη Άλφα Ντάσιλι Γουάλα αριστερά και αυτά. Και εδώ έχουμε το κουιζάκι μα. Οκ. Okay. Περιμένουμε και στο επόμενο τέφω, έχω να δω πώ θα είναι αυτό το σκουλίκι ή κάποια, ή τέλο πάντων αυτό το ύουλο, αυτό το διπλόποδο τη Ινδία. Απλά έτσι, επειδή φέρνει σε αυτό το μέγεθο, το λέω έτσι. Λοιπόν, και εδώ η καποια η τελο παντων αυτο το αυτο το διπλοποδο τη ινδια απλα ετσι επειδη φερνει σε αυτο το μεγεθο το λεω ετσι λοιπον και εδω η μελισσα μα που είναι αρκετά μεγάλη, έχει αρκετά μεγάλο μέγεθο σαν μέλισσα. Ναι, και φαίνονται, αι, ε, σχεδικά φαίνονται οι σύνθετοι οφθαλμοί, απλά σε αρκετέ. Αρκετέ από τι μέλισσε δεν είχαν τι ε, σιαγώνες. αυτά τα δύο που φαίνονται μπροστά. Αυτή ήταν από τι λίγε που τα είχε, γι' αυτό διάλεξα αυτή μου φάνηκε τις λίγο πιο ολοκληρωμένη που έχει και αυτά. Και είναι και λίγο μεγαλούτσικη. Οι κεραίε τη δεν είναι και καλύτερε, είναι λίγο. Η μία είναι τελείω κολλημένη προ τα μέσα, οι κεραίε τη δεν κάτσαν και πολύ καλά. Αλλά τέλο πάντων, η μία κεραία πηγαίνει προ τα κάτω, αν δείτε αυτή, και αυτή, η αυτή κεραία από εδώ είναι πιο κλεισμένη προ τα μέσα. Όλα να τα έχουμε, δηλαδή, κάποιοι είχαν καλέ κεραίε, αλλά λείπανε, καθώς, λείπαν τελείω οι αγώνε. Οπότε μήπω δεν έχουν όλε τι αγώνε, είναι τίποτα τα αρσενικά και τα θηλυκά, έτσι χωρίζουνε. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε πάντω αυτήν, μόλι την είδα, μου άρεσε αυτήν και αυτήν ήθελα να πάρω. Εννοείται, είναι και μεγάλη. Ε, σε μέγεθο, αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, είχε κάποιε που ήταν τελείω χούτσικε, ήταν μισή από αυτήν. Ήταν, α πούμε, σκεφτείτε τώρα, σαν να βλέπουμε αυτήν, χωρί την ε, κοιλία κάτω εδώ. Ήταν πολύ μικρούτσικε. Εντάξει. Αυτή τώρα, η ρητή είναι εδώ, έχει θεματάκια, είναι κίτρινη και αυτά, αλλά όχι. Μέλησα μα να ωραία, και κοιτάξτε την εδώ πόσο μεγάλη είναι. Και έπαχε εντάξει, τώρα μην σα ξεγελάει το φτερό στο πάχο, στην κοιλία. Από εδώ πίσω, άμα δούμε την κοιλία. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα αυτό σαν μέλισσα. Και αν τσιμπήσει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι, φαντάζομαι θα το νιώσουμε. αν ε, μα τσιμπήσει εδώ αυτή. Εντάξει, κάποια κάνει το φαινόμενο που ασημίζει, αλλά οκ. Ο μπροστά είναι κάπω έτσι για να φανούν πώ φανούν οι σύνδετοι οφθαλμοί και αυτά. Πώ φανούν τα μάτια, αλλά επειδή είναι αρκετά σκούρα και το φω όπω τη πάει τώρα δεν ξέρω αν τα δείξει. Ε, Μπορεί να τα ανάκλεσαι και αυτά, Λίγο. Αν προλάβατε να βιάσετε κάτι, αλλά είναι πολύ σκούρη. Τουλάχιστον εγώ σε βρήκα ήταν αρκετά σκούρα. Δεν είδα διάφορες, διάφορα τέτοια χρώματα και τέτοια. Οι περισσότερε ήταν μαύρε, αρκετά σκούρε και τέτοια. Πολύ ωραίο έντομο! Πολύ ωραίο έντομο! Μ' άρεσε όμορφο και έτσι είναι πιο. είναι μέλισσα. Μα είναι μαύρο και αυτά, Δεν ξέρω, Μ' άρεσε σαν εντομάκι. Ε, δεν έμειναν πολλά και για αυτή θήκη. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και την δεύτερη μα θήκη. Ε, άλλα δύο, μένουν άλλα δύο και στο επόμενο ξεκινάει να μα δίνει την, την τρίτη θήκη. Εδώ αυτή την ακρίδα δεν θέλω πάω να τη βλέπω. Να φεύγω από αυτή την θήκη να φύγει, να μην βλέπω την ακρίδα καθόλου. Δεν θέλω να το βλέπω αυτό που μου είχατε πει και για τη διαφορά με τι ρητίνε, και είναι νομίζω η μόνη ρητίνη που έχουμε έτσι. Ε, αλλά δεν βαριέσαι. Αυτά. Θα δω τώρα σήμερα τι συλλογέ θα βρω στο περίπτερο από κόμιξ και τέτοια. Ελπίζω και το σαραβιτάκι να βρω κανένα πιο σαραβιτάκι τη προκοπή. Εκείνο στο περίπτερο δεν το είχα δει καλά, αλλά καθώ ήρθα σπίτι είχε θεματάκια, έλπε εμπολιέ και τέτοια. Πάλι είχε ψιλογρατζουνίτσε. και θα μείνω για αύριο. Ό,τι βρω σήμερα δεν ξέρω αν σα παστώ. προλάβω να δείξω γιατί κάνω κόμιξ τα αυτά για να μην μείνουν πολλά, πολλά βίντεο για αύριο. Τα δούμε σήμερα. Αλλιώ θα μείνω για αύριο για σαβατιάτικο special. Κυριακή σα έχω box και το βράδυ λαϊβάκι. Με φασμοφόβια. Και λίγο πολύ αυτά. Να σε ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμά.